150 πεύκα φυτεύτηκαν την Κυριακή το πρωί στο λόφο Ποντίνο στους Μήλους. Την όλη κίνηση διοργάνωσε ο Δήμος Λέρνας, ο Επικός Φυσιολατρικός Όμιλος Άργους και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Είμαστε εδώ πάνω από τη λίμνη του Ανάβαλου. Είναι μια συνεργασία του Υπηκού Φυσιολατρικού Ομίλου Άργους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και του Δήμου Λέρνας. Από ό,τι βλέπετε είναι αρκετός κόσμος στη δεντροφύτευση. Βέβαια είναι ένα θέμα αυτό που θέλουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους πάντες όσον αφορά την επέκταση και την προστασία του περιβάλλοντος και του πρασίνου. Φυτεύουμε 150 πεύκα και ο Δήμος βέβαια θα αναλάβει την πορεία της συντήρησής τους. Ήδη σήμερα ξεκινήσαμε μετά τη διαδικασία εδώ του φυτέματος να τα ποτίσουμε και θα πρέπει βέβαια στην πορεία να τα φροντίσουμε γιατί είναι μικρά πευκάκια, θέλουν φροντίδα και περιποίηση μέχρι να μεγαλώσουν και να ομορφύνουν όλο αυτό το περιβάλλον που είναι πάνω από τη λίμνη του Ανάβαλου. Το βάλετε εδώ γύρω από τον Ανάβαλο, να έχετε γύρω από τον Ανάβαλο, ναι. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει και μια δεντροφύτευση πάνω από τον οικισμό των Μήλων και πιστεύουμε ότι εδώ πάνω στο Πρανές και σε αυτό το χώρο που έχει πρόσβαση και το δρόμο από κάτω και σε αυτή την περιοχή που είμαστε, να ποτίζονται εύκολα, να μπορούμε να τα φροντίσουμε και να αναπτυχθούν. Πιστεύουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες χρειάζονται στην σημερινή εποχή που ζούμε και ο Δήμος βέβαια σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία και σε οποιαδήποτε προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και του πρασίνου είναι συμπαραστάτης και αρρωγός. Όλα ξεκινάνε από την οικογένεια και κατ' επέκταση από το σχολείο. Αν δεν δώσεις στο παιδί τη διέξοδο και την όθηση να του δείξεις πράγματα, από μόνο του είναι πολύ δύσκολο να τα ανακαλύψει. Ήρθαμε να φυτέψουμε μερικά δέντρα. Μετά θα πάμε και μια βόλτα μέχρι το κυβέρνημα τα ποδήλατα μας. Δύο δραστηριότητες. Σας αρέσει η φύση? Μ' αρέσει πολύ. Πρέπει να περνάμε τέτοιο μήνυμα στα παιδιά της ηλικίας σου? Πρέπει, γιατί φυτεύοντας δέντρα παίρνουμε και περισσότερο οξυγόνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που φυτεύω δέντρα. Γιατί βοηθάω το περιβάλλον. Και... Με το περιβάλλον? Ναι. Από εμάς. Τι κάνουμε δηλαδή εμείς? Χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα με τα καυσαέρια, πετάμε κάτω σκουπίδια. Γι' αυτό πρέπει να φυτεύουμε και τα δέντρα για να βοηθάνε την ατμόσφαιρα και να παίρνουμε οξυγόνο. Τη λατρεύεις τη φύση εσύ, ναι. Την αγαπάς? Ναι. Εδώ ήρθαμε τη μικρή, λίγο να βοηθήσουμε και πάνω απ' όλα να μάθουν τα παιδιά για το μέλλον να βοηθάνε και αυτά. Ένα θετικό μήνυμα. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπορούν πρέπει να μετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Η οικολογία και η φύση πρέπει να τη διατηρήσουμε όσο μπορούμε. Κάναμε την προσπάθεια με το Δήμο και με την ομάδα διάσωσης για να δείξουμε μια πρωτοβουλία, να δώσουμε λίγο πράσινο στον τόπο μας και στο βουνό, αυτό το όμορφο βουνό, πιστεύω αν πράσινος ήταν ακόμα πιο όμορφο και θα είναι μια καλή πνοή ζωής. Για μας και τα παιδιά μας σημαντικό και από ό,τι βλέπετε είναι σχεδόν όλα τα παιδιά μας μαζί μας και μας ακολουθούν. Και εμείς συντελούμε εδώ ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές, είναι γνωστά. Καλούμε όλο τον κόσμο κάθε Κυριακή όποτε μπορούμε να κάνουμε αυτές τις δραστηριότητες, να φυτεύουμε δέντρα και κάθε Έλληνας ένα δέντρο να φυτέψει. Αύριο το πρωί θα έχουμε 10 εκατομμύρια δέντρα. Τα δέντρα αυτά από πού τα προμηθεύεστε? Αυτά μας τα δίνει και η Νομαρχία. Αυτή τη φορά μας ο Δήμος της Λέρνης μας στήριξε, έκανε την προσπάθεια και βρήκε τα δέντρα. Πιθανόν από την Νομαρχία τα έχει το βοήθημα και μπόρεσε και είχαμε αυτά τα δέντρα για να γίνει η σημερινή δεντροφύτευση. Και δεν είναι μόνο τα δέντρα, είναι το να συνεχίσει να τα ποτίσει. Οπότε βλέπετε ήδη ξεκίνησε το πότισμα, γιατί το να τα φυτέψεις τα δέντρα και να τα ξεχάσεις δεν βοηθάει με. Ο Δήμος δείχνει ότι έχει μια ευαισθησία και μπράβο του και γι' αυτό είμαστε και εδώ. Ξεκινήσαμε μέσα από την πόλη του Άργους, μια μεγάλη ομάδα από μεγάλων και παιδιών να είμαστε εδώ να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι είναι ο φορέας που μας καλεί να είμαστε και όποιος φορέας μας καλέσει θα είμαστε διαθέσιμοι.